Πει, εσύ τι λες? Να είναι καλά το κορίτσι μου εκεί που είναι. Αδικό και ακόμα δεν το έχουμε συνηθίσει. Η Νατάσα ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση φίλου, ηθοποιού, που μου λείπει όχι μόνο σαν φίλη μου, αλλά και στο χώρο. Έχεις δύο γιους. Είμαι πολύ τυχερή. Νομίζω η γη μου είναι τα παράσημά μου. Επειδή είσαι χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών, ναι. Είναι δύσκολο που έχεις τα παιδιά? Καθόλου. Πιστεύω ότι είναι ζευγάρια που είναι μαζί και επί της ουσίας δεν είναι, και άλλα που δεν είναι μαζί και είναι. Τα παιδιά λοιπόν έχουν να κάνουν άμεσα και είναι άμεση συνάρτηση των γονέων τους. Έχετε καλές σχέσεις τον πρώην σύζυγο? Ναι. Όταν ήρθε η στιγμή να πεις τα παιδιά σου για το χωρίσμα. Την αλήθεια, Σάσα. Την αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να πονάει, αλλά είναι αυτή και πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Μαζί είμαστε από το 92-93. Πρέπει να σου πω ότι τον γνωρίζω από τότε που ήμουν μαθήτρια. Λέει ότι ήμουν ο πρώτος του έρωτας. Να, είναι κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Βρεθήκαμε πολύ μεγαλύτεροι. Πώς βρεθήκαμε? Είχα βάψει κόκκινα τα μαλλιά μου. Είχα μπει στη βιτρίνα, σε ένα μαγαζί που είχε μια φίλη μου, στη βιτρίνα. Άκου τώρα, για να φτιάξω κάτι. Πήγα να τη δω. Και όπως είμαι γυρισμένη, εκείνος περνάει και επειδή του χτυπάνε τα κόκκινα μαλλιά, γιατί λέει ότι του άρεσαν πάρα πολύ, σταματάει και κοιτάει. Και χτυπάει τη βιτρίνα. Και έτσι ξαναβρεθήκαμε. Μετά από 10 χρόνια, περίπου. Μέρη μου, είχες και μια περιπέτεια. Κάποια στιγμή σου κάει και όλο το πρόσωπο. Βάζω ελάχιστο λάδι σε μια κατσαρόλα και ανάβω το μάτι. Πώς μου ήρθε? Βγαίνω έξω στον κήπο να κόψω λίγο δεντρολίβανο. Το ξεχνάω ότι έχω βάλει λάδι. Μπαίνω μέσα, έχει πάρει φωτιά. Παίρνω την κατσαρόλα, πάω να την ακουμπήσω κάτι. Γιατί ήταν πολύ λίγο το λάδι. Πάω να την ακουμπήσω κάτι και μπαίνει το σκυλί μου εκεί. Και όπως κάνω πιο δεξιά να την αφήσω, με πιάνει το ρεύμα της πόρτας και της μπαλκονόπορτας. Και όπως κάνει μια έτσι φράπ και μου βουτάει το χέρι εδώ, εδώ, εδώ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ήταν αυτό που μου συνέβη. Είπα τελείω. Και κάνω έτσι μάλιστα, και ίσως είναι το μόνο σημάδι που μου έχει μείνει. Είπα. Τελείως αυτό ήταν, δεν θα έχω πρόσωπο. Νομίζω ότι από τότε έχω αλλάξει και στάση ζωής. Παιδιά, να τρίχασα, δηλαδή. Δυνατόν να μην αλλάξει στάση ζωής μετά από αυτό. Την πήγανε τυλιγμένη στο νοσοκομείο. Δηλαδή δεν τα βάλαμε όλα, γιατί δεν υπάρχει αυτό που έχει πάθει. Είναι μια κούκλα, δηλαδή αυτό πώς το θεράπευσε? Πιο ωραία από τι επιδερμίδα. Πώς το θεράπευσε? Με θεραπείες, κρέμες. Το κρύψε το. Να είναι καλά, είναι πολύ γλυκιά. Πολύ και της αξίζω πολλά συγχαρητήρια. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πράξη στη ζωή της. Δεν θα πω, γιατί το off the record για μας είναι off the record. Και έχει επιλέξει να μην το πει ακόμα. Εγώ θα ήθελα να το πει κάποια στιγμή, γιατί θα κάνει καλό σε πολλές γυναίκες. Και μόνο μπράβο έχω να της πω. Είναι πρότυπο για μένα αυτή η γυναίκα. Μπράβο τους, γιατί έχει περάσει αυτό το πράγμα. Αυτό και όμως με τον άντρα τη. Αυτό πήγα να πω. Για τελικά. Κατάλαβε τι έγινε. Είναι καρμικό όλο αυτό. Δεν το είχα ακούσει στην αρχή ότι ήταν για τον άντρα τη. Ναι. Λέει ότι αυτή το γνώριζε. Ήταν από φίλη, παιδιά. Αυτό πάντα τη γούσταρε. Ναι. Δεν τη το είπε ποτέ. Και μια μέρα πήγε σε μία φίλη που είχε μαγαζί να τη βοηθήσει. Και στη βιτρίνα σκάλιζε τα, ξέρει, έκανε τι κούκλε. Δεν είχε ποτέ πριν σχέση μαζί του. Όχι. Αυτό την είχε στο μυαλό του πάντα όμω. Και αυτού του άρεσαν οι κοκκινομάλες. Και βλέπει το μαλλί και τα κάνει τάκ-τάκ, γυρίζει. Τι να πω. Ρομαντικό πολύ. Πολύ και όλο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, βέβαια. Τρέχω γρήγορα.